Με γνωρίζετε. Ασφαλώς όχι. Είμαι η ξενούλα. Ένα κοριτσάκι που η μανούλα του δεν έχει άλλο. Δεν πηγαίνω ακόμα στο σχολείο. Ξέρω όμως πολλά πράγματα που λένε στο σχολείο. Αγαπώ πολύ τα λουλούδια και τα ζώα. Με βλέπετε στη φωτογραφία. Με τον Μπόμπι είμαστε φίλοι. Παίζουμε μαζί κυνηγητό και, και πολλές φορές χάνω εγώ. Δεν θυμώνω όμως γιατί ο Μπόμπι προσπαθεί να μην πεισμώνει. Σήμερα άρχισε η μάχη από το μεσημέρι. Δώσ' του πάνω, δώσ' του κάτω, τρεχαλιτά και φωνές. Ο Μπομπί είναι και Γαβ 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 πότε πότε, σαν να μου λέει «Τρέχα ξενούλα, πιάσε με». Μπρο σκυλάκι, πίσω εγώ, περάσαμε το δρόμο τρέχοντας και μπήκαμε σε έναν κήπο. «Μπομπι, μη τρέχεις», άρχισα να του φωνάζω. «Θα μας μαλώσουν στον ξενοκήπο». «Μα αυτό στο βιολί του, Πηδούσε από εδώ, έτρεχε από εκεί, χωνόταν μέσα στα λιβούρνα και κούναγε τις τριανταφυλιές. Σε μια στιγμή, τάπ-τάπ, -ταπ, άρχισε να ανεβαίνει τα πέτρινα σκαλιά του σπιτιού που ήταν μέσα στον κήπο. Δεν προόφτασα να καλοσκεφτώ και ο Μπόμπι χώθηκε στη μισά πόρτα και χάθηκε. «Αχ το σκυλάκι μου» φώναξα και έβαλα τα κλάματα. «Ίσως μου το σκοτώσουν σε αυτό το ξένο σπίτι που μπήκε δεν πρέπει να χάνω καιρό, σκέφτηκα. Άρχισα να ανεβαίνω κι εγώ τα σκαλιά και δειλά-δειλά έσβρωξα τη μισά πόρτα. Τάχασα. Ο Μπόμπι στεκόταν προσοχή ένα βήμα μπροστά μου. Τον άρπαξα στην αγκαλιά μου και τον έσφιξα. Έπειτα κοίταζα δειλά μέσα στο δωμάτιο. Δεν ήταν άδειο. Ήταν μια συντροφιά από κορίτσια μεγαλύτερα από μένα και κουβέντιαζαν διάφορα. «Πώς σε λένε, με ρώτησε ένα από αυτά. «Ξενούλα», είπα, «και το φίλο μου Μπόμπι». «Έλα ξενούλα, κάθισε στη συντροφιά μας», είπε μια μεγαλύτερη φίλη τους. «Τελειώνουμε την κουβέντα μας και τώρα θα πέξουμε. Θέλεις να πεξουμε όλοι μαζί». «Πω, πω, τι παιχνίδι ήταν εκείνο, τι γέλια, τι τραγούδια, τι ανέκδοτα». «Πολύ μου άρεσε τούτη η συντροφιά και είπα δειλά, μπορώ να έρχομαι κι εγώ». «Όχι ξενούλα», μου είπε η πιο μεγάλη της συντροφιά. «Εσύ είσαι ακόμα μικρό κοριτσάκι. Αυτά τα κορίτσια πάνε στο γυμνάσιο. Αυτή την ώρα κάνουν τη συγκέντρωση της ομάδας τους γιατί είναι ομαδόπλα. Παιδιά δηλαδή που θέλουν πολύ να αγαπήσουν τον Χριστό και να γίνουν χρήσιμα στην κοινωνία». Για να γίνεσαι εσύ ομαδόπουλο πρέπει να μεγαλώσεις. Όμως όταν μεγαλώσω θα γίνω, είπε η ξενούλα. Θέλω να γίνω σαν και εσάς. Σε λίγο ο Μπόμπι και η μικρή του κυρία έφευγαν ευχαριστημένοι. «Είσαι έξυπνο σκυλάκι Μπόμπι», του λέγε καθώς το κράταγε στην αγκαλιά της η ξενούλα. «Έγινε αφορμή να γνωρίσω αυτή την όμορφη συντροφιά». Ο Μπόμπι ήταν ευχαριστημένος. Καμάρωνε στην αγκαλιά της μικρής του κυρίας.